Πάμε. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Παίξαμε πολύ πάθος. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το 2-1, αλλά δεν το καταφέραμε λόγω έλλειψης εμπειρίας. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Καρδίτσας και χωρίς τραυματισμούς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, το ξέραμε από την αρχή. Απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ομάδα και δυνατή που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Για μας αυτά τα μάτια είναι εμπειρίες. Η ομάδα είναι φέτος καινούρια πάλι, η μισή ομάδα είναι καινούρια. Προσπαθούμε να προωθήσουμε πιο μικρά πιτσιρίκια από την Ακαδημία, όπως έγινε και σήμερα. Το παιχνίδι ξεκίνησε, θεωρώ ότι ήταν ισορροπημένο από το 20 λεπτό. Μέχρι τη στιγμή που έβαλε τον γκολ η Καρδίτσα, ένα πανέμορφο γκολ κόντρα στη ροή. Αμέσως ευτυχήσαμε και εμείς να ισοφαρίσουμε με μια ανύποπτη φάση, με ένα λάθος της άμυνας της Καρδίτσας. Και κατευθείαν κάναμε το 1-2 μια στημένο. Από εκεί και πέρα η Καρδίτσα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου μας πίεσε πάρα πολύ. Έχασε σημαντικές ευκαιρίες, θα μπορούσε να ισοφαρίσει και να προηγηθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα. Ήταν ένα ισορροπημένο μάτς βέβαια με την υπεροχή της Καρδίτσας σε κάποιες φάσεις που θα μπορούσε να ισοφαρίσει πιο νωρίς. Κάναμε ένα ανόητο πέναλτι, θεωρώ, και από εκεί και πέρα φάνηκε και η διαφορά ποιότητας και ενέργειας της Καρδίτσας και η δίκαια πιστεύω έφτασε στην επικράτηση. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή συνέχεια στο coach, με υγεία πάνω απ' όλα και εύχομαι να πετύχουν τους στόχους τους. Τι να πω, είμαι χαρούμενη που κερδίσαμε. Ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένες. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΛ μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Ας έχει αλλάξει η ομάδα από πέρυσι. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αλλά ευτυχώς η προσπάθεια που κάνουμε κοντά 2 μήνες τώρα... και ο κόπος ανταμείφθηκε με την νίκη που πήραμε. Αυτό. Υγεία σε όλους. Αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Καταρχήν, καλησπέρα. Υγεία. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι η πρώην παίχτριά μας να μην έχει τίποτα το σημαντικό η ρίγα. Εύχομαι μια άνετη παραμονή στην ΑΕΛ και σε όλες τις αλληλικές ομάδες. Και εύχομαι η ομάδα μου φέτος να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω ότι μπήκαμε, όπως είπε και η παίχτριά μου, πάρα πολύ νευρική στο μάτς. Προσπαθήσαμε να παίξουμε, να έχουμε αλλάξει λίγο το στυλ παιχνιδιού μας φέτος, να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να βάλουμε κάτω την μπάλα, αλλά δεν ήμασταν καλοί στην τελική προσπάθεια. Παρότι βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ για μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, μας ευνηδίασε η νεανική ομάδα της Λάρισας και μας έβαλε ακόμη περισσότερο δύσκολα. Μας έβαλε 2 γκολ, όταν ήταν πολύ ωραίο και το άλλο νομίζω από λάθος της άμυνάς μας και πήγε το παιχνίδι στο ημίχρονο έτσι με αποτέλεσμα να μπούμε πάρα πολύ εγχωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον στο πρώτο 20 λεπτό, προσπαθήσαμε να παίξουμε από τα άκρα αυτό το παιχνίδι που θέλουμε να βγάλουμε φέτος και ευτυχήσαμε, γιατί νομίζω ότι η Λάρισα δεν μας απειλήσε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο για πρεμιέρα που πάντα έχει άγχος. Και νομίζω ότι δίκαια επικρατήσαμε σήμερα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα.